Καλωσορίζω τον κύριο Γιάννη Νύχταρη, ο οποίος θα είναι υποψήφιος δημοτικός σας σύμβουλος με το συνδυασμό του κυρίου Μιχάλη Καραμαλάκη. Λέτε, κύριε Νύχταρη, ήρθε η ώρα η γενιά μου να βγει μπροστά και να σταματήσει να συμβιβάζεται με όσα μας πληγώνουν. Καλό σας μεσημέρι και από εκεί ξεκινάω. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους βραδιατές σας, κύριε Δουλγεράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε. Μόνο αυτό θετικό μπορεί να είναι, θεωρώ, ενασχόλησή μας με τα κοινά όλων των νέων ανθρώπων, διότι από τη μία δηλώνει και την αγωνία μας για την επόμενη μέρα της πόλης μας, απ' την άλλη το νέο και άθορτο που θέλουν να πρεσβεύουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, την πολιτική και τη διαχείριση. Είναι γνωστό πως η νέα γενιά θα μπορούσε με όσα συμβαίνουν γύρω της να είναι και απολυτική και αδιάφορη, αλλά δεν είναι. Και αυτό θεωρώ είναι το ενθαρρυντικό μήνυμα των φετινών αυτοδιοικητικών εκλογών σε Δήμο και Περιφέρεια. Mm-hmm. Είναι μια νέα γενιά που θέλει να βγει μπροστά, με νέα ματιά στα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Η νέα γενιά που δεν είναι απολυτική, απλά βρίσκει έναν τρόπο αντίδρασης ή να εκδηλώσει τη δυσφορία της με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο τραγικό, κύριε Νυχταρή, είναι ακόμα εν έτη 2023 να μιλάμε για επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας που δεν τα έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Αν με ρωτάτε, ανήκω σε αυτή τη γενιά που δεν μας ταιριάζει η μυρολατρεία και γενικότερα η απάθεια ως τάση ζωής. Είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας και της εμπορικής ζωής της πόλης μας. Προέρχομαι την καρδιά της που αφουγκράζομαι καθημερινά και την αγορά και τις καθημερινές προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας. Mm-hmm. Αυτό που θεωρώ από εδώ και πέρα, όσον αφορά το ερώτημά σας για τα σοβαρά καθημερινά προβλήματα, το τρίπτυχο που έχω στο μυαλό μου είναι μελετώ, αποφασίζω, υλοποιώ. Αυτό θα ακολουθεί από την παράταξή μας. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του. Για την βελτίωσή της, την εξυπηρέτηση του πολίτη, με συνέπεια, ώστε το Ηράκλειο να καταστεί μια σύγχρονη και ανθρώπινη πόλη. Ξέρετε βέβαια ότι το μεγάλο πρόβλημα ή η μεγάλη κατάρα είναι πάντα αυτό που λέγεται γραφειοκρατία. Αυτό το αριανό φαινόμενο το επικαλείται εκείνος ο οποίος δεν μπορεί να βρει διέξοδο σε αυτά τα οποία θα πρέπει να επιλύσει. Είναι αυτό που λέει όλος ο κόσμος και φαντάζομαι ότι αυτά είναι και τα μηνύματα τα οποία παίρνετε από τον κόσμο και τους νέους ανθρώπους. Αλήθεια, τι είναι αυτό που σας ζητούν οι νέοι επαγγελματίες, τι είναι αυτό που σας ζητούν οι νέοι άνθρωποι, η νέα γενιά που καλά κάνει και παρεμβαίνει για να νεωθεί και το πολιτικό προσωπικό της χώρας? Συνομιλώ καθημερινά με νέους, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας και επιχειρηματίες. Και αυτό που εισπράττω είναι πως ήρθε η ώρα της γενιάς μου να βγει μπροστά. Να σταματήσουμε να συμβαζόμαστε με θέματα και καταστάσεις που μας συνοχλούν, όπως προείπαμε, και μας πληγώνουν. Ώστε ο Δήμος μας να καταστεί ένας Δήμος καινοτομίας, επενδύσεων, επιχειρηματικότητας, που να έχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο που να οδηγούν στη νέα εποχή. Είναι πολλά αυτά που θέλουμε και πρέπει να αλλάξουμε στην πόλη μας. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να τα υλοποιήσουμε. Σίγουρα, αν μου επιτρέπετε, ούτε εκπορεύομαι εύκολες λύσεις, ούτε δηλώνω παντογνώστης. Αλλά έχω μάθει να διεκδικώ και να μην εγκαταλείπω. Πιστεύω βαθιά πως η πόλη μας έχει υποεκτιμηθεί. Έχει αποστηρηθεί ομορφιάς, ταυτόχρονα με μια σκληρή καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας. Δεν συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια ξέρετε ότι οι αλλαγές και η διεκδίκηση πολλές φορές ξέρετε, προκαλούν και συγκρούσεις, διότι υπάρχουν εντός αγωγικών και εκείνοι οι άλλοι βολεμένοι που δεν θέλουν πραγματικά να χάσουν οφίτσια, βιλαέτια και όλα τα υπόλοιπα. Το ξέρετε αυτό. Είμαι πραγματικά έτοιμος να συγκρουστώ με νοοτροπίες που κατάνε τον Ηράκλειο πίσω. Θα είμαι δίπλα σε κάθε γόνιμο διάλογο, πρωτοβουλία και διαβούλευση που θα γεννά λύσεις. Όπλα μου, η θέληση για προσφορά στην πόλη που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Με γόνιμη ματιά και με την αντίληψη και τη δημιουργικότητα που διακατέχει τη νέα γενιά. Όπως σας είπα, δεν συμβιβάζουμε όσα πληγώνουν τον τόπο μας. Αξίζουμε καλύτερες μέρες, ευκαιρίες, προοπτική για μια ζωή με ποιότητα. Ποιος είναι ο Γιάννης ο Νυχταρής? Λοιπόν, άμα να σας πω και μερικά πράγματα για μένα. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα. Για τον κόσμο που σας ακούει αυτή την ώρα. Βεβαίως. Είμαι γέννημα θρέμα Ηρακλειώτης. Είμαι πολύ περήφανος που κατάγομαι από μια οικογένεια που έχει προέλθει από μια συνάντηση στη μεριά του πατέρα μου, τον Ορεινό Μυλοπόταμο, τα Λιβάγια, το χωριό, και της μητέρας μου τη Μικρά Ασία καταγωγή. Πήγα εδώ γυμνάσιο και λύκειο στο τέταρτο, εκεί τελείωσα τα μαθήματά μου και το σχολείο. Έπειτα πήρα πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παράλληλα ασχολιόμουν πολλά χρόνια με τον αθλητισμό, με τον πρωταθλητισμό στην κολύμβηση. Είμαι παιδί του Ναυτικού Ομίλου Ηρακλείου. Mm-hmm. Εκεί διδάχτηκα πολύ σημαντικά πράγματα για μένα, την πειθαρχία,
και τη στοχοθεσία και να μην εγκαταλείπω, που είναι πολύ σημαντικό. Τα κυρία Δουλγεράκη, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δραστηριοποιούμε επιχειρηματικά στις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, ευθείας της διασκέδασης και στο τουρισμό, στο τουριστικό κλάδο. Και τώρα πιάσα ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώ πρακτορείο ΠΑΠ στο κέντρο της Ηρακλείου. Οπότε όσοι φίλοι θέλουν να με δουν, μπορούν να με βρουν εκεί. Αν μπορούσα, θα ήθελα πραγματικά να αναφερθώ και σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για μένα. Είναι θέμα τρόπος ζωής, το οποίο είναι η καθημερινότητά μου, τη φιλοζωία, αφού ρωτήσετε για μένα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια διαρκής, αντιαρκής όμως, ευαισθητοποίηση για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων. Ειδικά στην πόλη μας που είναι τεράστιο το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ για τις σκέψεις σας, τις σκέψεις που μοιραστήκατε με όλους εμάς για να σας γνωρίσουμε περισσότερο. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.